της Χρυσής Αυγής είναι υπόλογοι και υπόδικοι. Κάποιοι είναι ήδη προφυλακισμένοι και κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ποτέ ως τώρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς από την Ουάσιγκτον, όπου είχε συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζον Μπάιντεν. Συνεχίζοντας, ανέφερε: η εικόνα της χώρας δεν έχει καμία σχέση με εκείνη πριν από 2 εβδομάδες. Είμαστε δημοκρατία και η δημοκρατία λειτουργεί. Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Όσοι υπονομεύουν τη δημοκρατία αντιμετωπίζουν τις συνέπειες. Όσοι παραβιάζουν τον νόμο αντιμετωπίζουν τη δικαιοσύνη. Όλοι γίνονται με βάση τον νόμο. Ικανοποιημένος στο μεταξύ από τη συνάντησή του με τον Τζον Μπάιντεν, εμφανίστηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κύριο Μπάιντεν για όλο το φάσμα των οικονομικών προβλημάτων, υπογράμμισε τις θυσίες που έχει κάνει ο ελληνικός λαός, αλλά και τα επιτεύγματα, όπως το αναμενόμενο πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά και οι διαρθρωτικές αλλαγές και η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ελληνικής προσπάθειας στην κατεύθυνση της ανάπτυξης οικονομίας, μέσα στο προσεχές διάστημα αναμένεται να έρθει στη χώρα μας η Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ μαζί με ομάδα επιχειρηματιών που θέλουν να επενδύσουν στη χώρα. Με τον κύριο Μπάιντεν, ο Πρωθυπουργός συζήτησε και τα θέματα της ευρύτερης περιοχής, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι πια το σημείο σταθερότητας σε ένα σταθές περιβάλλον. Η Ελλάδα είναι προπύργιο σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, σημείωσε κυβερνητική πηγή και πρόσθεσε ότι αυτό εισπράξαμε από τις επαφές με τους επιχειρηματίες και τους πολιτικούς και αυτό θέλουμε να ενισχύσουμε. Αναφέρθηκαν όμως και στα θέματα της λαθρομετανάστευσης. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει καλέσει μια ομάδα υψηλόβαθμων Ελλήνων αξιωματικών που ασχολούνται με θέματα ελέγχου των συνόρων και της λαθρομετανάστευσης για εκπαίδευση και εξοπλισμό. Ο κ. Σαμαράς επισήμανε ότι το πρόβλημα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, καθώς οι λαθρομετανάστες είναι περίπου όσο και οι άνεργοι στη χώρα. Το αντίστοιχο στις ΗΠΑ θα ήταν να έχουν 40 εκατομμύρια λαθρομετανάστες περισσότερους από όσους είναι στη χώρα. Παρέδωσε μάλιστα στον κύριο Μπάιντεν φάκελο που έχει επιμεληθεί ο αρμόδιος υπουργός δημόσιας τάξης Νίκος Δένδιας. Μίλησαν ακόμη για το ταξίδι που θα πραγματοποιήσει την επόμενη εβδομάδα ο πρωθυπουργός στο Ισραήλ. Μίλησαν και για θέματα εμπορίου και για την επιθυμία της Αμερικανικής κυβέρνησης να προωθηθεί η Συμφωνία Διατλαντικού Εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ που αφορά και την προεδρία της χώρας μας στο πρώτο εξάμηνο του 2014. Τέλος, οι κύριοι Σαμαρά και Μπάιντεν αναφέρθηκαν και στο Κυπριακό και στην πρωτοβουλία του κυρίου Νίκου Αναστασιάδη για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στο θέμα της Κύπρου. Now just a year later, things have drastically changed. Nobody talks about Brexit anymore. Everybody agrees that Greece is an integral part of the Eurozone. And instead of Brexit, most people now talk about Greek recovery. The recovery expected to start early next year after 6 consecutive years of recession. What's more, Greece has stabilized internally, both economically and politically, and it is an anchor of stability in the middle of a rapidly destabilizing region. What is important to know is that in the November 2012 decision taken by the Eurogroup, it is specifically stipulated that if Greece indeed does manage to have primary surplus, then the European Union should help and will help Greece to our problem with the debt. Now, as to how we're going to lower the debt, that's another issue. When we have the final results of our primary surpluses and when all these ideas will come together and people will discuss them and have a specific solution.